Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με τον τουρισμό. Καθώς ο πύχης κατά κάποιο τρόπο έχει τοποθετηθεί ψηλά για το 2023, εάν συνυπολογίσουμε, αν στρέψουμε το βλέμμα πέρυσι το καλοκαίρι, θα δούμε ότι οι αφίξεις αυξήθηκαν, τα έσοδα αυξήθηκαν, το ίδιο ωστόσο και τα έξοδα. Και βέβαια ο πύχης για του χρόνου έχει ανέβει ακόμα υψηλότερα. Μεγάλο στοίχημα είναι η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, των εξόδων. Πώς θα διαχειριστούν φορείς του τουρισμού, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, αυτές τις αυξήσεις, αυτές τις ανατιμήσεις. Και βέβαια, πάμε να χτυπήσουμε ερωτηματικό ένα μεγαλύτερο, υψηλότερο ποσοστό νέων αφίξεων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Κουρκουνάκη, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, κύριε Παγιδόπουλε. Οι βασικές προσδοκίες των φορέων του τουρισμού για το 2023, επιγραμματικά επιχειρήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση, ποιες είναι? Κοιτάξτε, οι προσδοκίες μας είναι υψηλές θεωρώ, αλλά πρέπει να κρατήσουμε μια αισιοδοξία συγκρατημένη, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση τώρα το χειμώνα με την ενεργειακό κόστος που θα έχει η Ευρώπη. Φυσικά μετά τις 15 με 20 του Γενάρη θα έχουμε μια καθαρότερη εικόνα, γιατί τώρα ο κόσμος ακόμη είναι μαγκωμένος ώστε να κάνει, έχει σε δεύτερη μοίρα την αγορά πακέτων για τον τουρισμό. Έχουμε προχωρήσει σε κάποιες προκρατήσεις, κλείνουν τουριστικά πακέτα και αν ναι, είναι προσαρμοσμένα σε μια τιμολογιακή πολιτική κάπως προς τα πάνω? Ναι, ευτυχώς φέτος ήμασταν προετοιμασμένοι ώστε και προσαρμόσαμε τις τιμές μας εν μέρη στο κόστος το ενεργειακό που έχουμε και γενικώς το κόστος που δεν το υπολογίσαμε πέρυσι και γι' αυτό η σεζόν δεν ήταν καλή σε αποτελέσματα η περσινή. Φέτος έχουμε υπολογίσει εν μέρη, δεν μπορούμε φυσικά να βάλουμε όλο αυτό το κόστος πάνω, γιατί μετά θα είμαστε απαγορευτικά, το πακέτο μας θα είναι απαγορευτικά ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο να έρθει. Μπορεί κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα τον πρώτο μήνα κάθε έτους? Και αν ναι, ποια είναι αυτά? Όχι. Θεωρώ ότι τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είχαμε αρκετές προκρατήσεις το Νοέμβριο, επειδή υπήρχαν και οι προσφορές. Μετά με τις κλιματολογικές συνθήκες που είχε η Ευρώπη, έχουν παγώσει οι κρατήσεις. Τώρα περιμένουμε μετά το πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη να ξεκινήσει σιγά σιγά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Το καλύτερο αποτέλεσμα θα το έχουμε τον Μάρτιο, που είναι η έκθεση του Βερολίνου. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα υπάρχει κινητικότητα σε ποιες αγορές? Θεωρώ η Αγγλία έχει παγώσει αρκετά ενώ πήγαινε καλά τον Νοέμβριο. Η Γερμανία έχει κινητικότητα, η Γαλλία, Πολωνία, η Σκανδιναβία ακόμη. Θεωρώ ότι οι παραδοσιακά οι αγορές που έχουν κινητικότητα αυτήν την περίοδο είναι οι ίδιες. Δηλαδή οι Πολωνοί, οι Γερμανοί, οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είναι λίγο πίσω σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρκουνάκη, σίγουρα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω πολύ.